Καλημέρα. Εδώ είμαστε στη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Αρχίζει η αθλητική μας ενημέρωση όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα μια μέρα είναι pre-game περίπου γιατί έχουμε την αγωνιστική, 26η αγωνιστική. Θα τα πούμε όλα, θα πούμε τα παιχνίδια που υπάρχουν. Είχαμε και τον μπάσκετ χτες, κέρδισε ο Παναθηναϊκός και αυτά θα τα δούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε κάθε φορά με το σαν σήμερα. Τι γίνεται στον αθλητισμό σαν σήμερα, κάποιες άλλες χρονιές. Τα παιδιά εκεί στο το χορηγό μας της ΟΠΑΠ, της ΟΠΑΠ TV, έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Για πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, 21 Φεβρουαρίου. Το 2008, η ΑΕΚ χάνει με 3-0 στην Ισπανία από την Χετάφε. Στο πρώτο μάτς είχε φέρει ισοπαλία 1-1 στο ΟΑΚΑ. Το 2006. Πεθαίνει στη Χάιφα η εβραϊκής καταγωγής Ρουμάνα πινκονίστρια Αγγέλικα Ροζεάνου, η πρώτη Ρουμάνα παγκόσμια πρωταθλήτρια σε οποιοδήποτε σπορ. Κέρδισε 12 παγκόσμια πρωταθλήματα από το 1937 έως το 1957 σε διπλό και ατομικό. Και να σκεφτεί κανείς ότι από το 1940 έως το 1945 δεν αγωνίστηκε λόγω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από τα 19 έως τα 23 της χρόνια. Το 1960 άφησε τη Ρουμανία για το Ισραήλ όπου συνέχισε τον αθλητισμό. Είχε γεννηθεί στις 15 Οκτωβρίου του 1922. The defender also shows. 2002. Στον πρώτο αγώνα του τέταρτου γύρου του κυπέλου UEFA, στο Μιλάνο, η Ίντερ νικά 3-1 την ΑΕΚ.
Στη Ρεβάν στην Αθήνα οι δύο ομάδες έρχονται ισόπαλες με σκορ 2-2. Πεθαίνει από καρκίνο ο Ισπανός προπονητής μπάσκετ Αντώνιο Ντιάς Μιγγέλ, 66 χρόνων. Γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου του 1993 στο Σαν Χουάν και έπειτα από την καριέρα του ως παίχτης της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε προπονητής. Έμεινε για 27 ολόκληρα χρόνια στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας και την οδήγησε σε 6 διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ την κοουτσάρισε σε 13 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. 2000. Ο Βαγγέλης Ρούπακας, ως προπονητής της Μπαρτσελώνα, κατακτά το κύπελο Ισπανίας στο Πόλο, που ήταν το πρώτο για την ομάδα της Καταλωνίας. 1985. Γεννιέται στο Ηράκλειο ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Σαμαράς. Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Όφη, αλλά ο πατέρας του, παλιός ποδοσφαιριστής του Όφη και του Παναθηναϊκού Γιάννης Σαμαράς, τον έστειλε στην Ολλανδική Χέρενφέιν, με την οποία έγινε επαγγελματίας το 2003. Ακολούθησαν η Manchester City και η Celtic, στην οποία ως δανεικός και στη συνέχεια με ελεύθερη μεταγραφή. Έχει κερδίσει το πρωτάθλημα Σκωτίας και το League Cup. Στην Εθνική έχει 31 παρουσίες, 5 γκολ από το 2006. 1976. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Μόναχο, ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος τερματίζει δεύτερος στα 60 μέτρα, πίσω από τον Βαλερί Μπορζόφ, ο οποίος σημειώνει παγκόσμιο ρεκόρ. 1958. Πεθαίνει σε νοσοκομείο του Μονάχου ο Ντούγκαν Έντουαρτς. Ήτανε σε κόμμα επί 15 μέρες, παλεύοντας με το θάνατο μετά το αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου της 6ης Φεβρουαρίου. Ήδη στα 21 του ήταν 18 φορές διεθνής με την Αγγλία, ενώ με τη Μάντσεστερ είχε αγωνιστεί σε 175 αγώνες και είχε σκοράρει 21 γκολ, έχοντας κάνει τον ντεμπούτο του σε ηλικία 17 ετών το 1952. Είχε γεννηθεί την 1η Οκτωβρίου του 1936. 1954. Γεννιέται ο Βέλγος δρομέας μέσων αποστάσεων, Ίβον Βαντάμε. Δυστυχώς δεν κατάφερε να ξεδιπλώσει το ταλέντο του, καθώς το νήμα της ζωής του κόπηκε σε τροχαίο δυστύχημα στις 29 Δεκεμβρίου του 1976 σε ηλικία 22 χρόνων. Πρόλαβε να δείξει την αξία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μόντρεαλ, όταν κέρδισε δύο αργυρά μετάλλια στα 800 και στα 1500 μέτρα. Στη μνήμη του, κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες γίνεται meeting με το όνομά του. 21 Φεβρουαρίου στον αθλητισμό πάντα και πολλά βέβαια γίναν και χτες στον αθλητισμό. Είχαμε και στο μπάσκετ, είχαμε και τον ΠΑΟΚ, έχασε από την Μπενφίκα στο τελευταίο λεπτό. Πάντως ήταν ένας πάρα πολύ καλός ΠΑΟΚ, όπως ήταν και ένας πάρα πολύ καλός Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ. Μια άλλη εικόνα μας έδωσε, όχι αυτή που μας είχε συνηθίσει μέχρι τώρα. Πόντο-πόντο πήγαινε το μάτς και τελικά στις λεπτομέρειες κρίθηκε 66-62. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα, το πέρασμα στις αθλητικές μας εφημερίδες και ξεκινάμε με τη Sport Day. Γίνεται συνήθεια είναι ο μεγάλος τίτλος, φυσικά αφιερωμένος στο μπάσκετ, στο χτεσινό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έδιωξε ξανανικημένο από το ΆΚΑ τον αιώνιο αντίπαλό του, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 66-62. Απίστευτη εμφάνιση από τον Νούκιτς, καθοριστική Λάσμε και Ματσιούλης.
7η νίκη, λέει, στα τελευταία 8 ντέρμπι για τον Εξάστερο. Μετά το κύπελο και το πρωτάθλημα, ο Εξάστερος έριξε στο Καναβάτσο τον Ολυμπιακό και την Ευρωλίγκα. Ξανά γερά στο κόλπο για το πλεονέκτημα οι πράσινοι. Έστειλαν μήνυμα ενόψη τελικών Α1 διατηρώντας καθαρή την έδρα τους. Αρνητικός ένα ακόμα ντέρμπι στο ΆΚΑ ο Σπανούλης. Τα έβαζε όλα, αλλά στο πρώτο ημίχρονο ο Περπέρογλου. Ξανά διεθνής, λέει, πιο κάτω η Sport Day. Επέστρεψε ο Μπέρκ στην Εθνική Σουηδίας για το φιλικό με την Τουρκία στις 5 Μαρτίου. Σύμμαχος ο Γιαννακόπουλος ξεκαθάρισε ότι θα βοηθήσει οικονομικά μέσω δωρεάς στη συμμαχία. Πιθανή και άμεση βοήθειά του εν όψη άδειας. Ενώ κάτω-κάτω, ΑΕΚ πιο κοντά, το ΙΠΚ φουλάρι για την Αγία Σοφιά και οι νοσίτες τη βλέπουν να χτίζεται. Τι δήλωσε για το έργο ο κύριος Μανιάτης? Καρέ παρετήσεων, λέει, στο Πανιόνιο. Θα δούμε τώρα ποιοι έχουν παρετηθεί, θα το διαβάσουμε. Θρύλος ανατριχύλα πάνω-πάνω, απίστευτη υποδοχή από τους κατοίκους της Κεφαλονιάς στην Ερυθρόλευκη αποστολή που επισκέφτηκε τα σχολεία σε Αργοστόλη και Λιξούρη. Τα συγκινητικά σχόλια ευγνωμοσύνης. Πλατινή, πλησιάστε τον πρώτο. Να ανταγωνιστούν τον Ολυμπιακό, κάλεσε από την Τούπα τις ελληνικές ομάδες ο πρόεδρος της UEFA. Σήμερα συναντάται με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και γευματίζει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Offside, ΠΑΟΚ Μπενφίκα 0-1, offside είναι ο τίτλος, με γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει. Έφυγαν νικητές οι Πορτογάλοι, πειθαρχημένος αλλά άτολμος ο δικέφαλος. Εδώ τον σχολιάζουν όλοι οι δημοσιογράφοι της Sport Day, έχουν ένα πλήρες αφιέρωμα στην χθεσινή ήττα του ΠΑΟΚ. Και πάμε στο γκολ. Λοιπόν, και εδώ πέρα αφιερωμένο φυσικά στο χθεσινό ντέρμπι. Μπορεί οι διοργανώσεις να αλλάζουν, αλλά βασιλιάς στο ΆΚΑ είναι ο Παναθηναϊκός, μόνο εσύ, λέει. Στέφαν Λάσμε βρυχήθηκε στο πιο καθοριστικό σημείο του αγώνα και οδήγησε, τον έχει εδώ πέρα και φωτογραφία το Λάσμε, και οδήγησε το τριφύλι στη μεγάλη νίκη. Εντυπωσιακός ο απολογισμός του με 18 πόντους και 5 rebound. Βραχικύκλωση στο τέλος ο Ολυμπιακός που έσπασε τα στεφάνια. Κάκιστος ένα ακόμα ντέρμπι ο Σπανούλης. Ξέσπασμα Πεδουλάκη. Μόνο εμείς σταματάμε έτσι τον Σπανούλη. Μπαρτζόκας κρίθηκε στα λάθη. Ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όπως πάντα, ο νόμος του ΟΑΚΑ. Δίπλα του, αλλά το καλοκαίρι, όλα όσα υπόθηκαν στο χθεσινό ραντεβού Γιαννακόπουλου και Αλαφούζο μπορείτε επίσης να διαβάσετε εδώ στην Goal. Ενώ κάτω-κάτω, ΠΑΟΚ Μπενφίκα, δίκαιη ήττα, άδικος τρόπος. Με γκολ offside την Μπενφίκα έφυγε νικήτρια από την Τούμπα. Δεν απείλησε ο ΠΑΟΚ. Ακόμα και η ισοπαλία θα ήταν χρυσάφι. Offside, το goal offside και ο Στέφενς. Το κατόρθωμα του Στέφενς δεν κατέβηκε για να νικήσει. Όλα αυτά εδώ μπορείτε να τα διαβάσετε. Όπως επίσης Μισελ Πλατινί, να φτάσουν και άλλες ομάδες στον Ολυμπιακό. Το μήνυμα του Προέδρου της UEFA, ο οποίος σήμερα θα γευματίσει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Να πούμε ότι χθες ήταν ο Πλατινί στο παιχνίδι. Συγκινητικές στιγμές στην Κεφαλονιά με την ερυθρόλευκη αντιπροσωπεία. Και πάμε στο φως. Φως των σπορ. Συγγνώμη. Είπαμε, έχουμε πει πολλές φορές ότι το φως είναι μια μεγάλη. Όλο το πρωτοσέλιδο είναι μια κανονική εφημερίδα. Λοιπόν, έχασε, δεν χάθηκε. 66-62 πάω τον Ολυμπιακό, αλλά τα πάντα είναι ανοιχτά στην Ευρωλίγκα. Στο 4-3 οι δύο αιώνιοι, έχει πολύ ψωμί ακόμα και βέβαια υπάρχει και το παιχνίδι των δύο στο ΣΕΦ. Πάλι τα ίδια, στο 36 το σκόρ ήταν 55-59, όμως στο φινάλε οι Ερυθρόλευκοι λήγησαν. Μεγάλο ντέρμπι, 35-33 το ημίχρονο και μία σου και μία μου το δεύτερο μέρος. Ούτε χθες, αλλά είναι ζωντανός, λέει, είναι ο μεγάλος της για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχασε ξανά στο ΆΚΑ, ωστόσο έχει μια διαφορά που μπορεί να ανατρέψει στο ΣΕΦ, αν χρειαστεί να την πάρει στο τελευταίο μάτς του Top 16. Και οι δύο ομάδες άλλωστε είναι ισόβαθμες, με 4-3 στο τελείωμα του πρώτου γύρου. Ο ΠΑΟ κέρδισε γιατί κυριάρχησε ξανά στο φινάλε, ενώ ο Ολυμπιακός έκανε το καλύτερο φετινό του παιχνίδι στο ΆΚΑ, αυτό που λέγαμε πριν, και ας μην είχε σε καλή βραδιά του τον Σπανούλη με 16 πόντους και τον Betway με 2 πόντους μόνο. Ο Περπέρογλου δείχνει εδώ πέρα, είχε ένα φωτορεπορτάζ σε μια προσπάθεια, εντάξει, υπό το βλέμμα του Λάσμε, έχει εδώ πέρα πολύ ρεπορτάζ για το χθεσινό παιχνίδι. Θα μπορούσε, λέει, να νικήσει ο Ολυμπιακός ένα ντέρμπι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Σπανούλης άρχισε να μπει στο παιχνίδι, ουσιαστικά δεν έγινε ποτέ απειλητικός. Λάζ με 18 πόντους, Σούκιτς 14 πόντους, η κορυφαίοι του ΠΑΟ και η καλύτερη του Ολυμπιακού Υπερπέρογλου με 12 πόντους και Πρίντεζης 10 πόντους.
Το κόκκινο στοίχημα πρέπει να ξεχάσουν το χθεσινό μάτς Πειραιώτες και να κοιτάξουν το δεύτερο γύρο του Top 16. Ακόμα, στο φως. Έχει θερμή υποδοχή στην πανέμορφη Κεφαλονιά, ένα πλήρες φωτορεπορτάζ, Καρεμπέκη Γεωργάτος ανάμεσα σε παιδιά της όμορφης Κεφαλονιάς, Ολυμπιακός αγκάλιασε την Κεφαλονιά και το πανέμορφο νησί του Ιωνίου, επιφύλαξε λαμπρή υποδοχή στην ερυθρόλευκη αποστολή αγάπης. Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε για το «Η Μπενφίκα νίκησε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα 1-0, σε ένα μετριότατο μάτς που θα προκάλεσε η πνηλία και στον θεατή Μισελ Πλατινί, το γκολ στο 59 από τον Λίμα που αρχικά ήταν σε θέση offside». Ενώ δεν αγοράζει την ΠΑΕ ΠΑΟ Δημήτρης Γιαννακόπουλος, λέει το φως. Συμφωνήθηκε ότι από το καλοκαίρι ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα ενισχύσει οικονομικά την ΠΑΕ χωρίς να αγοράσει μετοχές ή ποσοστό, αλλά θα συνδράμει σημαντικά με ένα ποσό το οποίο θα κατατεθεί μέσω της Παναθηναϊκής Συμμαχίας. Αυτό αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση της ΠΑΕ και της ΚΑΕ μετά τη συνάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου και Γιάννη Αλαφούζου. Συνάντηση Πλατινή Μαρινάκη, το μεσημέρι στη 1:30 ο πρόεδρος της ΟΕΦΑ και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού θα γευματίσουν μαζί σε γνωστό παραλιακό κέντρο. Ο Πλατινή έβγαλε το καπέλο στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ισορροπημένο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει ένας σύλλογος που έχει κάνει βήματα μπροστά. Πρέπει και οι υπόλοιποι σύλλογοι να προχωρήσουν. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από μένα, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΕΦΑ, φωτογραφίζοντας την ανωτερότητα των Πειραιωτών χθες σε δηλώσεις του πριν από το μάτς ΠΑΟΚ Μπενφίκα που παρακολούθησε στην Τούμπα. Ενώ στα εδώ δεξιά στο φως έχουμε, εντάξει, έχει και ένα πλήρες φωτορεπορτάζ, είπαμε, για από την Κεφαλονιά και με τον Δήμαρχο εδώ είναι όλοι. Ενώ την Κυριακή κρίνεται του Βαλντές, θεραπεία έκανε χθες, ατομικό πρόγραμμα θα ακολουθήσει σήμερα και αύριο, ενώ την Κυριακή θα δοκιμάσει να προπονηθεί με την ομάδα. Μικρό καλάθι κρατούν από το ιατρικό team για τον Παραγουανό, ο οποίος θα μπει στην αποστολή την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, αυτά και στο φως. Και πάμε στην πράσινη. Εδώ πάλι έχει τον Λάσμε σαν λιοντάρι που βρυχάτε. «Πελάτες μου» είναι ο μεγάλος ο τίτλος. Πάτησε, λέει, τον Ολυμπιακό 66-62 για έκτη φορά στα τελευταία 7 μάτς και του έδειξε ποιος είναι ο σερίφης σε Ελλάδα και Ευρώπη. Του σκάρφωσε ο Λάσμε με 18 πόντους, απίστευτος ο Ούκιτς με 14 πόντους, παιδουλάκι, ούτε διαιτητές, ούτε τίποτα, μόνο Παναθηναϊκός. Δημήτρης, όπως πάντα ο νόμος του ΆΚΑ, ίδιες συνθήκες και στο ΣΕΦ, μαθήματα εξέδρας και πολιτισμού από κόσμο και ΚΑΕ. Και τώρα, γάβρι, φέρτε διαιτητές από τον πλανήτη Άρη, λέει, έσχος και ντροπή. Ο Βασιλακόπουλος και ΚΚΕ δέσφαξαν στο γόνατο τον Ολυμπιακό χθες βράδυ στο ΆΚΑ. Δεν καταλαβαίνω, εδώ πέρα έχει διάφορα. Ενώ πάνω-πάνω στην πράσινη, φυσικά εγγύηση σταθερότητας, έδωσαν τα χέρια Δημήτρης Αλαφούσος για να γκρεμίσουν μαζί τον Μαρινάκη. Το καυτό ρεπορτάζ της πράσινης από τη συνάντηση που αλλάζει το ποδοσφαιρικό χάρτη στην Ελλάδα. Και η εκτόξευση του Μπέρκ επέστρεψε στην εθνική Σουηδίας μετά τις απίστευτες εμφανίσεις του με το τριφύλιο Killer. Όλα αυτά στην πράσινη. Και πάμε να κυτρινίσουμε λίγο. ΑΕΚ, η ώρα των σπορ. Το θαύμα της Αγίας Σοφιάς, λέει, το είπε και το έκανε σε χρόνο ρεκόρ, έγινε το μεγάλο βήμα σε δημόσια διαβούλευση νομοθετική ρύθμιση για τον ναό όλων των ενωσιτών, όπως ανακοίνωσε χθες το ΙΠΕΚΑ, ασυγκράτη ΑΕΚ της αναγέννησης και της αντεπίθεσης. Ο Μελισανίδης δεν χρειάστηκε ούτε 10 μήνες για να προκαλέσει τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της ΑΕΚ. Η ομάδα που δεν μπορούσε να σφραγίσει εισιτήρια είναι μια ανάσα από το ξεκίνημα του χτισήματος του νέου ναού. Ένας νόμος πλαίσιο διαμάντι στη διάθεση της ΑΕΚ και της Νέας Φιλαδέλφειας που εκτοξεύει και τους δύο στο πάνθεο των ηρώων της ΑΕΚ, όσοι δούλεψαν σκληρά υπό τη διεύθυνση του Τίγρη για να σπάσουν κάθε ρεκόρ και να ξεπεράσουν την πιο ακραία πρόβλεψη. Γιάννης Μανιάτης, ο υπουργός ΠΕΚΑ, το έργο θα γίνει με σεβασμό στις αρχές προστασίας του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και θα βοηθήσει στην αναγέννηση και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Σήμερα κλειδώνει την πρωτιά. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Διομήδη Άργους στο ντέρμπι κορυφής στις 6 ώρα στο κλειστό της Κυψέλης. Για το ΑΕΤΟ πριν τον τελικό συνεχίζουν τα κορίτσια κόντρα στη Σταυρούπολη στην Πολύχνη λίγες μέρες πριν τον αγώνα κυπέλου με τον Ολυμπιακό. Σήμερα είναι στις 6, έτσι. Λοιπόν, και πάμε στον... στο Γαύρο. Στον πρωταθλητή. Πάμε στον πρωταθλητή.
Μόνο Ολυμπιακός ξεχωρίζει. Ο Πλατινί αποθέωσε, λέει, τον θρύλο στην Τούμπα. Γευματίζει το μεσημέρι με μαρινάκι. Κύματα αγάπης, ρίγηση γίνει, συγγνώμη, στην πολυπαθή Κεφαλονιά, στην ιστορική επίσκεψη του θρύλου σε Αργοστόλη και Λιξούρη. Έχει εδώ πέρα ένα και εδώ ένα πλήρες φωτορεπορτάζ ο πρωταθλητής. Ενώ 10.000 εισιτήρια με το καλημέρα για το πάρτι με τον Μπελάτη, λέει. Έχει πάνω-πάνω και κάποιες προτάσεις για το κουπόνι. Σήμερα έχει πολλά παιχνίδια όλο το Σαββατοκύριακο. Να πάτε σε ένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ και να παίξετε. Θα το κάνω, ο Τσόρι κάνει δηλώσεις στον πρωταθλητή, θα το κάνω ξανά με τη Μάντσεστερ, θα περιμένει Βαλτές ο Μίτσερ ως το παραπέντε, ενώ μάγκες αυτό μας το χρωστάτε, τους είχατε, τους παίξατε και το χαρίσατε, μιλάει για το χθεσινό παιχνίδι, παγκόσμιο ρεκόρ, 4 βολές ο θρύλος σε 39 λεπτά και 56 δεύτερα, ενώ ο Πάο 16. Δεν πειράζει, λέει, εσείς θα το σηκώσετε το τρίτο σερί στο Μιλάνο με λάθη στο φινάλε 66-62 ο Παναθηναϊκός. Και πάμε στο Γαύρο. Λοιπόν, αυτοκτονία, λέει, δεν θα ξαναγίνει. Χάσαμε 66-62 δικό μας μάτς. Βγάλαμε τα μάτια μας στο τέλος με κακές επιλογές και νευρικότητα. Κρίμα για την προσπάθεια στο υπόλοιπο μάτς. Δεν μπήκε το κρίσιμο σου του Λοντζέσκι και ήρθε η ήττα στο ΆΚΑ. Αδύναμη κρύπη Μπαρτζόκας και Σπανούλης δεν βοήθησαν στη δύσκολη στιγμή. Δεν το βάζουμε κάτω όμως και συνεχίζουμε για το Final Four του Μιλάνου. Με Ευρωπαίους διαιτητές πάντως τους έχουμε, έστω και χθες εκτέλεσαν τριπλάσιες βολές, 18-6. Έχουμε εμπιστοσύνη, βρείτε την άκρη. Μόνο ο θρύλος, λέει, στη μέση στο πρωτοσέλιδο εδώ του Γαύρου. Τους είπε την αλήθεια μέσα στην Τούμπα ο Πλατινί. Στην Ελλάδα ένας σύλλογος υπάρχει που έχει κάνει βήματα μπροστά. Πρέπει και οι υπόλοιποι να προχωρήσουν. Μπορεί η Φούλαμ και δεν μπορεί ο Ολυμπιακός. Οι αποκλεισμοί των Άγγλων πέρσι και φέτος στο Champions League επιτείνουν την ανησυχία στο Manchester. Βροχή τα σχόλια στις δυσκολίες που θα βρει τα μπλούχους Ελλάδας, που θα βρει από τους ταμπλούχους της Ελλάδας. Ενώ είπαμε αυτή τη συνάντηση που έχει ο Μαρινάκης με τον Πλατινί σήμερα και κουβέντα για όλα. Και κάτω-κάτω, λατρεία, η μεγαλύτερη δύναμη στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός, βρέθηκε στο πλευρό των σεισμόπληκτων της Κεφαλονιάς, αποθέωσε από τους κατοίκους του νησιού που είχαν βγει στους δρόμους για να υποδεχτούν Καρεμπέ, Γεωργάτο, Τόρες και τα υπόλοιπα μέλη της Ερυθρόλευκης Αποστολής. Και Τσόρι, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Ο Αργεντινός με Αβραάμ και Μαρκάνο έδωσαν το σύνθημα για την συνέχεια. Λοιπόν, αυτό που λέει εδώ πέρα, έφυγαν ήδη 10.000 εισιτήρια για το μάτς με το Βάζελο που θα γίνει στις 2 Μαρτίου στο Καραϊσκάκη, σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη σε όλους για πάντα. Και στα καλύτερά του, στους 5 Αφρικανούς που ξεχωρίζουν στα ευρωπαϊκά κύπελα, όλα ήταν μαζί με αστέρια όπως η Ντρογκμπά και η Αντεμπαγιόρ. Αυτά λοιπόν στο Γαύρο. Και τελειώνουμε με τη Γάτα. Δεν έχω live sport, δύο λεπτά να κάνουμε ανέστη, να διαβάσουμε τη γάτα και θα βρούμε και την live sport. Λοιπόν, η γάτα, το βάρος πέφτει στις μικρές κατηγορίες, πληρώνει μεγάλες αποδόσεις. Έχει τώρα το πρωτοσέλιδό της είναι φυσικά για το στοίχημα. Εντάξει, έχει πολλά εδώ πέρα, με 32 παιχνίδια και 3 μονά αποδεκτά. Θα ξεκινάει το κουπόνι. Μήνυμα στους πρωτοκλασσάτους. Θέλετε ΑΕΚ, ρίξτε, λέει, το κασέ σας. Κρύος υδρότας στον Άρη για το Μάνταλο. Οι αναμνήσεις εν όψη Πλατανιά. Παίζει και για την Εθνική. Τσιόλης αν πει όχι ο Σάντος. Ενώ πάνω-πάνω, πώς φρενάρει την επιστροφή του στον ΠΑΟ ο Γιαννακόπουλος, αμπάρωσε την πόρτα στον Πατέρα, βάζει λεφτά αλλά λίγα στην ΠΑΕ, λέει, γιατί πάγωσαν οι φίλοι του ΠΑΟ μετά τη συνάντηση Γιαννακόπουλου και Αλαφούζου, περιμένει το σινιάλο για την επέκταση, σκληρή μάχη του Κολοβού με το Βλαχοδήμο σε άλλο εδώ, μπορείτε να διαβάσετε σε άλλο χτύπημα της γάτας. Λοιπόν, περιμένει το σινιάλο για την επέκταση, σκέψεις για να δέσει ο Μίτσελ στο λιμάνι. Γενικά έτσι έχει πολλά σήμερα, μπορείτε να διαβάσετε πολλά πράγματα για το στοίχημα. Μπορείτε να πάτε λοιπόν και σε ένα πρακτορείο
ο ΠΑΠ, να παίξετε στοίχημα, να δείτε τις αποδόσεις και τα παιχνίδια που υπάρχουν και να βγείτε κερδισμένοι, γιατί όχι, είπαμε και ένα μεροκάματο, είναι μια χαρά. Και πάμε στη Live Sport. Παγωμάρα δεν βάζει χρήματα για την άδεια, λέει ο Δημήτρης. Θα συνεχίσει ο Αλαφούζος να σηκώνει τον σταυρό του ΠΑΟ μόνος του. Το νέο σενάριο, 4 εκατομμύρια σε 2 χρόνια με δωρεάν ως σύμμαχος ο Γιαννακόπουλος. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ έχει. Παρασκήνιο, ανοιχτή πληγή με πατέρα, γιατί έθεσε βέτο ο Δημήτρης για τον πρώην ηγέτη της ΠΑΕ. Φυσικά στο μεγάλο τίτλο έχει πάλι εδώ τον Λάσμε που βρυχάται. Το έχει στο DNA του εξάστερος να καθαρίζει τον Ολυμπιακό 66-62 και ειδικά στο κάστρο του ΆΚΑ τον κερδίζει με όλους τους τρόπους. Το θηρίο Λάσμε, ο κάπτεν Διαμαντίδης και η άμυνα Μέγγενη γονάτισαν τους αυτοκτονικούς ερυθρόλευκους. Πότε, πότε. Δημήτρης, όπως πάντα ο νόμος του ΆΚΑ, φοράει σήμερα το τριφύλλιο Ράιτ. Έρχεται και ο Ράιτ σήμερα, να το πούμε και αυτό. Ενώ ακόμη ένα βήμα για την Αγία Σοφιά. Τρέχει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το γήπεδο της ΑΕΚ με deadline 7 ημερών, οι τέσσερις βασικές αρχές της νομοθετικής ρύθμισης. Ενώ έχει ένα πλήρες ρεπορτάζ, Ατρόμητος, να νικήσουμε για τον πρόεδρο, λένε στην ομάδα. Όφι, ο Λαμπρόπουλος ανανέωσε και μιλάει στη Live Sport για το όνειρο του τελικού. Πανιόνιος άφησε άδειο ταμείο η παρετηθήσα διοίκηση. Τώρα αρχίζουν τα όργανα. Αστέρας κοντά σε ένα ανανέωση με εντό. Ηρακλής χάνει την υπομονή του ο Όγιος. Και πάλι εδώ ένα φωτορεπορτάζ από την επίσκεψη του Ολυμπιακού στην Κεφαλονιά. Ενώ τα λέει με τον πρόεδρο της UEFA, το αφεντικό του Ολυμπιακού, τέτα τέτ Μισελ με Μαρινάκη, γεύμα παρόντος και του Καρεμπέ. Πλατινή, μόνο μια ομάδα έχει κάνει βήματα μπροστά. Όλα αυτά λοιπόν μπορείτε να τα διαβάσετε σήμερα και στην Live Sport και κυρίως και στη Live Sport μπορείτε να διαβάσετε πολλά, να διαβάσουμε και το δικέφαλο που τον βλέπω εδώ πέρα. Όχι. Δεν βγαίνει, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε στο, να δούμε λιγάκι τώρα το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Είπαμε στο τελευταίο λεπτό ο ΠΑΟΚ έχασε από goal offside, όπως λένε όλοι. Δεν απειλήθηκε όμως, ούτε απείλησε βέβαια. Γνώρισε την ήττα λοιπόν με τον goal στο 59 από τον Λίμα. Χουπ Στέφενς άφησε στο μπάγκο Στόχ, Λούκας και Σαλπικίδη και οι επιλογές στέρισαν από τον ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να δημιουργήσει ευκαιρίες και να προκαλέσει προβλήματα στην Μπενφίκα. Το πρώτο ημίχρονο κύλησε δίχως φάση για το δικέφαλο, με τα στατιστικά να γράφει μόλις ένα σουτ εκτός εστίας από τον Ολίσε. Ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα έτσι ανασταλτικά, κάθε άλλο. Η Μπενφίκα προτίμησε να διαφυλάξει τα μετόπιστα, έπαιζε με αρκετή άμυνα, δεν έδωσε βάση στο δημιουργικό τομέα, έτσι ήταν μια τακτική που βγήκε φυσικά στον Ζέσους. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το γκολ, αυτό το μοναδικό γκολ που είχε χθες το παιχνίδι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εντάξει, λίγο το γκολ, λίγο και πολύ λίγα τα highlights. Είπαμε, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε highlights. Δηλαδή, αν ήθελες να στείλεις έτσι κάποια πράγματα και να πεις ότι θα στείλω φάσεις και δεν υπάρχει τίποτα λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι. Και γι' αυτό είπαν ότι βαρέθηκε και ο Πλατινί. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι βαρέθηκε ο Πλατινί. Πάμε να δούμε τώρα το άλλο, να δούμε τα highlights. Εδώ έχουμε μπόλικο πράγμα από το χτεσινό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΆΚΑ και να απολαύσουμε λίγο μπάσκετ. Θα δούμε σίγουρα κάποια τρίκα, κάποια καινούργια πράγματα σήμερα, αλλά νομίζω ότι ενώ η Παναθηναϊκός ο Ντάνστον, η προσποίηση στο Φότσι, καλάθι και φάουλ, δεν μετράνε μόνο οι αριθμοί. Αντίδης προσπαθεί να πλησιάσει το καλάθι, βγάζει στο Λάσμε, το Κούξατ από τα 2 μέτρα είναι εύκολο για τον Καμπονέ, διαγώνια πάσα Περπέρογλου. Παίρνει την baseline, Μάντζαρη Σαμαρκάρη στο σουτάρι ευστοχή, 2-5 πάμε στα Γιαννινά του. Δεν αρέσει καθόλου σε παιδουλάκι, είναι αυτό που έκανε νωρίτερα. Ούκιτς, με το Σπανούλι αντίπαλο. Διαμαντίδης από τα 7.
5 όλα ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει. Μόνο στην κατεντάσκο που παραμένει με στη ρακέτα για να δώσει βοήθεια στη διοίκηση. Είναι επιλογή αυτό. Ακριβώς. Είναι επιλογή. Περπέρογλου το κάνει δεύτερη φορά με την Παλτοματσούλη, δηλαδή split out. Ουκίτς από μακριά, σουτάρει. 19 στο δεύτερο τρίποντο του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός στο Χ. Η μπάλα φτάνει στο Μάτζαρη. Και οι δύο ομάδες δίνουν πιο εύκολα το σουτ. Και εδώ είναι αυτό το παιχνίδι που θέλει ο Ολυμπιακός να κάνει. Δηλαδή να πάρει το rebound, να παίξει καλή άμυνα, να μπορέσει να τρέχει και να φτάσει σε κάποια εύκολα καλάθια. Αυτό στα δύο προηγούμενα παιχνίδια από έναν εκεί. Όχι, δεν βλέπω. Διαμαντίδης, στην αδύνατη πλευρά Μπράμος, θα σουτάρει για τρεις. Ο Μπράμος κάνει το 17-13. Έλεγα λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με αντίπαλο τον Μπράμο. Ψηλότερος ο Περπέρογλου. Ένα σουτ στην κίνηση. Το έχει πάρα πέσουν. Πολύ καλά ο Περπέρογλου. Στην κίνηση και ο Κάρι 19-15. Ο Περπέρογλου να πούμε ότι έχει 3 στα 3. Περπέρογλου δεν διστάζει για 3. Δικαιώνεται από την επιλογή του. Ο Ολυμπιακός. Λίγες αναπνοές. Κάρι. Δύσκολη φάση καθώς μαρκαριζόταν από τον Σλούκα. Μόνο να παίξω κάποια σουτ. Κατσίβελης προλαβαίνει το μαρκάρισμα του Ούκιτς και τον τιμωρεί. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2, 21-23, περίπου ισοεψής. Ούκιτς βρίσκει το Λάσμε από τα 6 μέτρα που ο οποίος θα σουτάρει. Δεν σουτάρει πολύ συχνά από εκεί. Χάρη. Χαμηλά για τον Ούκιτς. Και πάλι με τον Κατσίβελη. Στα 7 δευτερόλεπτα τώρα 6. Ούκιτς. Τον πηγαίνει κοντά στο καλάθι, τον έχει κερδίσει κατά κράτος. Αυτό που σου κάνει με τον Περπέρο. Λογικά θα πάνε να προσφέρουν μέσα τώρα. Ναι, εδώ αυτό ακριβώς. Κάνουν ακριβώς. Γιατί υπάρχει μεγάλη ψωμετρική διαφορά. Ναι, να πούμε. Σλούκας, Μπέγκιτς, αστοχή, έρχεται ο Λοτζέσκι, Σλούκας, δεύτερη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. 27-31 πάμε στον Κώστα Σκουλάν. Ρούκιτς, Διαμαντίδης με τον Μάτζαρη. Διαμαντίδης, ποστάρι. Προσποίηση. Πολύ δύσκολο. Μετά από τον Ρωία. Σοφαρίζει αυτό το σπάθμα. 31 όλα. 2-2. Γκίστ. Προσπαθεί Λάσμε. Μασιούλης. Να δει πάνω τον Πέμπτο. Γκίστ. Γυρίζει. Ο Παναθηναϊκός κάνει ένα σερί 6-0. Πάνω δεκάλεπτο. Σπανούλης. Στη γωνία για τον Πρίντεζη. Θα πάει κοντά στο καλάθι λογικά τον Γκίστ. Και αυτό κάνει. Με το γνωστό τρόπο, με αριστερό χούξα, η μπάλα στο καλάθι 35. Μεγαλύτερη ενέργεια στην άμυνα, αν χρειαστεί να κάνουν και φάουλ, να χρησιμοποιήσουν σωστά τα φάουλ. Δύσκολη φάση με το Λάσμε στο... σε αυτό το άλλο μπάλα στον Περπέρογλου. Προσπαθεί να διεισδύσει. Στημένο στην αδύνατη πλευρά ο Πρίντεζης, υπάρχει φάουλ από το Διαμαντίδη. Για νομίζω τρεις βολές. Να δούμε. Για να δούμε. Σπρόξιμο. Πρίντεζης με το Φότσι, δεξιό χούξα. Και έρχεται εκεί ο Σίμονς, Σέντρικ Σίμονς, ο οποίος έχει πάρει τη θέση. Περπέρογλου, ένα ενδιαφέρον ματσάπ εκεί πέρα, ο Ματσιούλης με τον Περπέρογλου. Είναι η πρώτη φάση στην οποία κερδίζει ο Ματσιούλης σήμερα στο παιχνίδι. Το πρώτο βοήθεια ο Σπανούλης. Ματσιούλης, πάσαμε τη μία στη γωνία, στημένος ο Κούκιτς. Σουτάρει ο Κροάτης, πετυχαίνει το καλάθι, νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό στα πόδια. Σπανούλης. Μάτζαρης προσποίησε τον Γκίστ, κερδίζει τον χρόνο που ήθελε για να φουστάρει και να ευστοχίσει. 42-43. Ο Μάτζαρης πρέπει να πάρει κάποιες προσπάθειες. Το τρίτο δεκάλεπτο. Σπανούλης με τον Κάρι. Με αντίπαλο τον Γκίστ, σουτάρει ευστοχή. Ο Σπανούλης φτάνει τους τρεις και διαφορά στο Betway. Γκίστ. Φώτσης. Με χώρο μπροστά του. Ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει. Είπαμε, έχουμε ένα στο Γιάνκοβιτς. Θα πλησιάσει προς το καλάθι. Δύσκολη φάση, καλάθι, ισοφάρι 47 όλα. Καλάθι. Πολύ δύσκολο, το διάβασε ο Κόλινς. Αυτό έκανε όλα τα χρόνια της καριέρας. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια γιατί τράβαμε γρήγορα στη διαφήμιση. Κοιτάξτε εδώ, θα δούμε τη φάση με τον Κόλινς. Η προσποίηση, οι τρίπλες, το καλάθι, 47 όλα. Πάμε σε διαφημίσεις. 47 δευτερόλεπτα και τρεις επίθεση με τον Νούκιτς αντίπαλο. Σπανούλης τον παίζει στα πόδια. Σουτάρει για τρεις, ευστοχή, 47-50. Ο Σπανούλης φάνηκε. Ο Μπράμος στο Λάσμε. Χαμηλά. Αντίπαλο τον Ντάνστον. Δύσκολη προσπάθεια. Στην τεχνολογία ακριβώς. 49-50. Εδώ ο Λάσμε πήρε την Ράμο. Βγαίνει ο Γκίς στην αλλαγή. Προλαβαίνει. Ο Ντάνστον αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 49-52 Ολυμπιακός. Καλή επίθεση στο Ολυμπιακό. Υπήρχε υπομονή. Με εφηδιασμό. Μπράμος για τρεις από τη γωνία.
54-54 για τον Mike Μπράμο, ο οποίος φέτος σουτάρει. Κλέβει ο Μπράμος. Ο Τζέσκι. Πρέπει να πάει γρήγορα. Ο Τζέσκι στα 3, στα 2, στο 1. Εκεί κανονικά πρέπει να κάνει φάουλ. Σλούκα στα 4 δευτερόλεπτα. Από μακριά σουτάρει. Αυτό ευστοχή. Ήταν ένα πολύ μεγάλο σουτ. Και ψυχολογικό. Κόστανε δύο μένας μες στη ρακέτα, δεν το εκμεταλλεύτηκε. Λάσμε. Εκεί σάστησε, δεν κατάλαβα τι έκανε. Λάσμε για το σκρίν στην μπάλα. Ούκιτς. 59 όλα για τον Ούκιτς που κάνει ό,τι καλύτερο έχει κάνει φέτος. Με το Ματσιούλης και τώρα το Λάσμε μπροστά του. Προσπαθεί να παίξει ο Ματσιούλης, να μην από μπροστά, αλλά έρχεται ο Ντάνστον, προλαβαίνει το Φώτση και καθώς το ζητούμενο δηλαδή για το παιχνίδι κοντά στο Στεφάνι. Ο Λάσμε, ο οποίος επανακάμπτει δρυμύτερο στο παιχνίδι επιθετικά. Σλούκας στην τρίπλα, πάει κοντά. Ντάνστον από τα πόδια του Λάσμε, λέω η Ερεσουέλο είναι για τον Ολυμπιακό. Το Διαμαντίδη και ο Σπανούς βγαίνει από τα σκριν. Κοιτάρε από μακριά. Αστοχή. Έχει τον Ντάνστον. Σπανούλης. Πολύ κρίσιμο rebound. Παναγιώτης έχει διαμαρτυρηθεί για ένα φάουλ. Σπανούλης. Τρίτες για τρεις. Ψηλά ο Φώτσης. Μαζεύει τον rebound και θα δείξει τον Παναθηναϊκό. Όλα πίνει στον Παναθηναϊκό. Λάσμε. Διαμαντίδης. Κρατάει μπάλα. Διαμαντίδης, υπάρχει φάουλ. Στα δύο δευτερόλεπτα για τη ρίξη επίσης του Παναθηναϊκού είναι ο Διαμαντίδης, είναι ο Ούκιτς, είναι ο Γκίστ, ο Λάσμε και ο Ματσούλης. Επόμενη επίθεση λογικά. 2 στις 3 ο Διαμαντίδης. Η μπάλα θα περάσει από τα χέρια του Σπανούλη. 62-61, 46 και 8. Αθεωρητικό ο Σπανούλη. Ο Περπέρογλου με αντίπαλο τον Λάσμε που προσπαθεί να διεισδύσει. Κρατάει μπάλα στο Σπανούλη σε 7 δευτερόλεπτα. Ματσούλης. Απομόνωση με τον Ματσιούλης. Σουτάρει αστοχή. Η μπάλα φτάνει στον Γκίστ. Το κρατάει κατευθείαν. Ο Παναθηναϊκός σουτάρει σήμερα με 67%. Time-out για τον Ολυμπιακό. 21 και 4 και πάμε γρήγορα στο time-out. Λοτζέσκι. Σλούκας. Μαρκάρι Ούκιτς. Ο Λάσμε είναι στο Λοτζέσκι. Το σκρίνει στην μπάλα. Προσπαθεί ο Ματσιούλης να κλέψει. Λοτζέσκι στα 8 δευτερόλεπτα. Λοτζέσκι διεισδύει απέναντι στον Λιφανό, θα αστοχήσει. Μαζεύει ο Διαμαντίδης και κάνει κατοχή και φάουλ στα 3,4. Τι έκανε ο Ολυμπιακός. Προσπάθησε να βρεθεί κοντά στο καλάθι, να πάει σε ένα πιο σίγουρο σουτ από τρίποντο. Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να τύρει. Το σκορ γίνεται 61. Οπότε το ένα σενάριο πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Αστοχή. Εδώ πρέπει να κάνει φάουλ. Και το κάνει ο Διαμαντίδης. Στα 2,1. Γιατί να εξηγήσουμε στον κόσμο. Για να αστοχήσει και στους δύο. Περπέρογλου. Σουτάρι. Αστοχή και αλλάζουν πάλι τα σενάρια. Τώρα πρέπει να αστοχήσει οπωσδήποτε. Υποχρεωτικά. Μήπως και γίνει ένα tipping πεταχτή. Περπέρογλου στη δεύτερη βολή. Ευστοχή. 64-62. Ένα σενάριο που δεν το είχαμε προβλέψει. Άλιστα. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να κάνει κάποιο φάουλ. Πανούλης και Περπέρογλου. Η μπάλα στο Λάσμε. Αυτό που είπαμε και πριν, πόντο-πόντο πήγαινε το παιχνίδι. Όλοι τουλάχιστον απόλαυσαν χτες Τσικνοπέμπτη ένα πάρα πολύ το ωραίο παιχνίδι. Το ευχαριστηθήκαν. Εντάξει, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. 66-62 λοιπόν. Ανέστη, 66-62. Πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα, να διαβάσουμε το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής. Εσείως λοιπόν το Σάββατο ξεκινάμε 3 η ώρα με το Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Διαιτητής θα είναι ο Κίζας από την Δράμα. Ενώ 5 και 4 Απόλλων Πανιώνιος, συγγνώμη, διαιτητής ο Αμπάρκιολης από το Σύνδεσμο Καβάλας. Και 7 και μισή τελειώνει το Σάββατο τα παιχνίδια με το Όφι Ολυμπιακός, διαιτητής ο Ιωαννίδης από το Σύνδεσμο Αργολίδας. Και πάμε στην Κυριακή, 23 Δευτέρου, αρχίζει με το στις 3 η ώρα Παναθηναϊκός Εργοτέλης, διαιτητής ο Δελφάκης από το Σύνδεσμο Αρκαδίας. Ενώ 5 και 4 έχουμε το Ατρόμητο Σκόντα Ξάνθη. Διαιτητής είναι ο Καλογερόπουλος από το Σύνδεσμο Αθηνών. 5 και 4 Πλατανιάς Άρης. Διαιτητής ο Μάνταλος από το Σύνδεσμο Καβάλας. Ενώ 5 και 4 έχουμε επίσης το Πας Γιάννα Βέρεια. Διαιτητής ο Δασκαλόπουλος από το Σύνδεσμο Κορινθίας. 7 και μισή ΠΑΟΚ Πανθρακικός. Διαιτητής είναι ο Κουκουλάκης από το Σύνδεσμο Ηρακλείου. Και τελειώνει η 26η αγωνιστική με τη Δευτέρα στις 24
7.30 Καλονί Πανετολικός, διαιτητής ο Ζαχαριάδης, θα τα πούμε ούτως ή άλλως και πιο καλά τη Δευτέρα για αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα λίγα πράγματα που μπορείτε να δείτε αν καθίσετε μέσα και θέλετε να δείτε τηλεόραση. Καταρχήν τελειώνουν και οι Ολυμπιακοί, έτσι. Μπορείτε να δείτε ό,τι έχει μείνει στο Test Sports 2, Test Sports 1, αλπικό σκι έχει στις 6 ώρα το απόγευμα. Έχει πατινάζ ταχύτητας στο Test Sport 3, πάλι στις 7. Ενώ έχουμε Football League σήμερα, έχουμε παιχνίδια από τη δεύτερη εθνική, έχουμε το Βατανιακός Εθνικός Γαζόρου στις 6, ο Test Sport 4. Σε άλλα παιχνίδια έχουμε Link 1 Γαλλία, μπορείτε να δείτε σε 9.30 Μονακό Ρέμς, όποιος αγαπάει αυτό το πρωτάθλημα. Όποιος αγαπάει Γερμανία και θέλει να δει Bundesliga, 22η αγωνιστική στις 9.30 Σάλκε Μάινς, ο Test Sports. Ενώ έχουμε Πριμέιρα στην Πορτογαλία, 20η αγωνιστική, 10 η ώρα, Ακαδέμικα Νασιονάλ Μαδέιρα. Ούτως ή άλλως αυτά τα παιχνίδια νομίζω τα βλέπουν πιο πολύ και αυτοί που παίζουν και στοίχημα. Πηγαίνετε σε ένα πρακτορείο παπ να παίξετε στοίχημα. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Και έχουμε, συνεχίζεται η Ευρωλίγκα, έτσι, το Top 16, 7η αγωνιστική. Σήμερα 5, 8 και 4, στον 5ο όμιλο, Ανατολού Εφές Φερνέμπαχτσε, Nova Sports 2. Ενώ έχει 6 ώρα ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Nova Sports 1. Έχει στις 9 και 4, Μπάγερν Μονάχου, Λοκομοτίβ Κούμπα, Nova Sports 7. Και στις 10 παρατέταρτο, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, Real Madrid της Ζαλγκίρης Κάουνας, Nova Sports 3. Λοιπόν, αυτά μπορείτε να παρακολουθήσετε σήμερα. Όσοι καθίσετε μέσα, όσοι βγείτε έξω, έχει και αύριο παιχνίδια να δείτε πολλά. Παίξτε στοίχημα, αυτό που λέμε κάθε φορά. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Ακολουθούν τα κορίτσια μας εδώ στη Ζούγκλα. Μείνετε συντονισμένοι στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Καλό Σαββατοκυριακό.